το θεατροσκόπιο συναντά το Φεστιβάλ Αθηνών. Το Φεστιβάλ Αθηνών κλείνει φέτος 60 χρόνια. Σημείο πολιτισμού στο προαιώνιο περιβάλλον του θεάτρου. Προσθήκες σκηνοθετικές στο έργο δεν έχουν γίνει. Στην ουσία, εγώ αυτό που προσπάθησα να κάνω και όλοι όσοι συνεργαστήκαμε για την παράσταση αυτή είναι να αναδείξουμε με έναν τρόπο αυτό το οποίο υπάρχει στο έργο αυτό. Ότι όλες του οι σκηνές, από την πρώτη μέχρι την τελευταία, καταλήγουν σαν ένα νούμερο τσίρκου. Κοιτάξτε! Προσεκτικά, μην πλησιάζετε. Είναι καινούριο είδος. Το ενδιαφέρον στο έργο είναι ότι εκτός λοιπόν από τους ψυχισμούς και εκτός από τα σώματα, μετατοπίζεται και ο χρόνος. Γιατί έχει βασικά τέσσερις σκηνές που δεν έχουν την γραμμική πορεία του χρόνου της ιστορίας. Όρθια στις εκβολές των ουράνιων ποταμών. Και οπτικά και κινησιολογικά προσπαθούσαμε, ας πούμε, να δούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία της προσέγγισης του κειμένου κατά τη διάρκεια των προβών, προφανώς να δημιουργήσουμε ένα κώδικα. Εντάξει, η αισθητική που έχουμε επιλέξει για τον κόσμο αυτού του τσίρκου δεν είναι προφανής, δεν έχει σχέση με αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς ακούγοντας τη λέξη τσίρκο. Το θέμα ήταν δηλαδή να βρούμε την εικόνα και την κίνηση, ας πούμε, και όλα τα συστατικά αυτού που για μας θα ήταν το τσίρκο στην παράσταση. Τίποτα! Είναι και όλη αυτή η αίσθηση του ανίκιου, ότι μιλάμε για έναν κόσμο τον οποίο ακριβώς μπορεί το να τον έχουμε ζωντανό κάπου στο κεφάλι μας μέσα από μνήμες, από εικόνες κτλ. Αλλά νομίζω για μένα δηλαδή πάντα εξακολουθεί, γιατί είναι ένα πολύ άγριο θέαμα να έχει την ίδια στιγμή που μπορεί να σου δίνει μια αίσθηση οικειότητας και ότι το γνωρίζει, ότι το ξέρει. Την άλλη στιγμή είναι κάτι τρομακτικό που στην ουσία είναι πολύ μακριά από εσένα. Και εκεί είναι που βγαίνει όλη αυτή η αίσθηση του ανίκιου, ας πούμε. Σε ποια ομάδα αίματος ανήκετε? Δεν ξέρω. Δεν χρειάστηκε ποτέ να μάθω. Το αίμα σας θα το περιγράφατε ως κόκκινο ζωηρό ή κόκκινο σκούρο? Κόκκινο ζωηρό. Οι ερωτήσεις είναι κανονικές, κανονικότατες. Νομίζω ότι αυτό που μετράει, ειδικά στη δουλειά αυτή, και αυτό βγαίνει από το κείμενο, είναι ο χρόνος που αλλάζει. Όταν αλλάζει η αίσθηση του χρόνου. Αυτή η συνεχής διαστολή, αυτό είναι που μετατοπίζει τα πράγματα. Βλέποντας το έργο, βλέποντας τις σκηνές κανείς, βλέπει, ναι, ιδιωτικές στιγμές ανθρώπων. Φαινομενικά θα μπορούσε να πεις ότι είναι και αυτό. Αυτό είναι το ωραίο όμως με το κείμενο του Μαυριτσάκη, είναι ότι ενώ βλέπεις κάτι που είναι απόλυτα στη θέση του καθημερινό, δεν είναι. Είναι κουνημένο. Σαν ζωντανό! Η δικιά μας η σκηνή είναι, να το πω, η σκηνή της επόασης. Είναι εκεί που βλέπουμε τα πράγματα να... εκεί που εγκυμονούν. Εκείνος έμοιαζε ολοκληρωτικά χαμένος, σαν σε κατάσταση αποπληξίας ή έκστασης. Θα έλεγα ότι ο φαινομενικός κόσμος είναι ο κόσμος του τσίρκου, ενός κουνημένου τσίρκου όμως. Και αν λέγαμε για το εσωτερικό, για τον χαρακτήρα τουλάχιστον που εγώ κάνω, είναι η ίδια η μετατόπιση τώρα που το λέω. Δηλαδή, έχει συμβεί μια τόσο μεγάλη καταστροφή που δεν έχει εξαφανιστεί, δεν έχει καταστραφεί, αλλά ούτε μπορεί να υπάρξει όπως υπήρχε πριν. Με δυσκολία. Άρα έχει μετατοπιστεί προς τα κάπου αλλού. Γέννηση. Για να περιγράψω αυτό που είδα, παρόλο που ήταν πράγματι, τουλάχιστον ήταν ένα είδος γέννησης, μια γέννηση. Εγώ νομίζω ότι η δραματικότητα θα με ενδιέφερε να βγαίνει, αν βγαίνει, από τη σύνθεση των στοιχείων της. Όχι από τον τρόπο της. Από τη σύνθεση των υλικών που φέρνει πάνω στη σκηνή. Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν μπορούσε να του αντισταθεί μια ηλεκτρική διέγερση. Στα κείμενα παντού υπάρχει φωνή του συγγραφέα. Δεν υπάρχει κάπου
περισσότερο ή κάπου λιγότερο, αλλά απλώς με διαφορετικό τρόπο. Τρέχει αρκετά. Δεν είναι τίποτα. Θα σταματήσει. Αυτός ο σκηνικός κόσμος, έτσι όπως είναι, δηλαδή αισθητικά φτιαγμένο, επειδή έχει και αυτή τη γεωμετρία, βοηθάει πολύ στο να φαίνεται ο άνθρωπος πάρα πολύ μικρός, μέσα σε ένα σύμπαν. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, μια φιγούρα μαύρη μέσα σε ένα άσπρο, τεράστιο πάγο, ας πούμε, σε ένα τοπίο πάγου, σε ένα τοπίο, ναι, Ιον Φώσε. Έτοιμο το φαγητό. Κάθε φορά έχω την ίδια αγωνία. Αν θα σου αρέσει. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που έτσι είναι τόσο γυμνό και άδειο αυτό το πράγμα, βοηθάει πολύ στο ότι τα πρόσωπα, και πια τα πρόσωπα εδώ πέρα είναι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο είδος, να τα βλέπει σαν ξεκρέμαστα, σαν μετέωρα μέσα στο σύμπαν, ας πούμε, μέσα σε ένα τι. Το θεατροσκόπιο συναντά το Φεστιβάλ Αθηνών. Το Φεστιβάλ Αθηνών κλείνει φέτος 60 χρόνια. Σημείο πολιτισμού στο προαιώνιο περιβάλλον του θεάτρου.